Όταν θα είμαστε έτοιμοι με Θράκη, θα το πούμε. Σε λίγο οι καλεσμένοι μας θα είναι εδώ και έχω να τη δω πάρα πολλά χρόνια τη σημερινή μας καλεσμένη. Δεν ξέρω, δεν θα έχουν περάσει καμιά δεκαριά. Πέθανα. Την πέτυχα προχτές και μου λέει: Στη Μενεγάκη τα καλλιτικά που δείχνει να μας λέει πως τα βάζουμε, γιατί τα παίρνω και δεν τα βάζω σωστά. Καλά. Θες να μου πεις τώρα ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, μιλάμε για τη Ζωή Λάσκαρη που σε λίγο θα είναι κοντά μας. Δεν. Θα στο πει η ίδια. Τρέλανε με τώρα ότι και δεν ξέρει από καλλιτικά, από μακιγιάζ και από αυτά. Μην με τρελαίνεις τώρα. Θα στο πει η ίδια. Την πέτυχα έξω σε. Έλα, παιδί μου. Πες πώς δείχνει τα καλλιτικά, να ξέρουμε να τα βάλουμε. Είχα λιώσει στο χέρι. Μόνο αυτό δεν περιμένα. Και σηκώνεται, παιδιά, και ακούγεται όλο το μαγαζί. Ω, με ένα μαύρο κορμί. Λέω αυτό το κορμί αυτή τη γυναίκα, πραγματικά. Ήταν υπέροχη και είναι και θα την. Έχω πει ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Την είχαμε καλεσμένη σε ένα νησί στην Κρήτη πρέπει να ήμασταν. Τώρα μιλάμε, ξέρετε για πόσα χρόνια πριν μιλάω. Ήσαμε 13 χρόνια, 14, στον Αντένα ήμασταν ακόμα. Πρέπει να είχα ένα παιδί. Ένα. Παραπάνω δεν είχα. Ναι. Για τόσα χρόνια πριν σας μιλάω. Και έχουμε πάει παραλία. Έχω ξαπλώσει στην ξαπλώστρα μου. Και ξαφνικά κάνω μία έτσι και βλέπω ένα κορμί. Αλλά έτσι μπορώ να σας το περιγράψω, τίποτα άλλο. Να έρχεται προς το μέρος μου. Δεν κοιτάζω, γιατί ήθελα, πάντα δεν θέλω να καρφώνομαι, αλλά ήθελα να καρφωθώ πάρα πολύ, αλλά δεν καρφώνω. Πλησιάζει προς τα κοντά μου, τη βλέπω. Έλα βρε Ζωή, της λέω, τι κάνω, τι κορμί είναι αυτό. Δίνεται και μένει με το μαγιό και ξαπλώνει δίπλα μου. Της λέω, θα φύγω, δεν έχω δει κορμί τόσο λαμπάδα και χωρίς ίχνος κυταρίτιδας. Και τι της λέω κι εγώ, που η αγωνία μου ήταν αυτή. Βρε Ζωή μου, πες μου, ποιο είναι το μυστικό αυτό με την κυταρίτιδα. Δεν είχες ίχνος. Και τι γυρνάει και μου λέει, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είχε ποτέ. Ποτέ. Γονιδιακό. Είναι DNA. Ρε παιδιά, τίποτα. Το κορμί που ξέρετε, όσο το έχουμε δει μέσα από ταινίες, μα ολόιδιο το είδα ξαπλωμένο δίπλα μου στην ξαπλώστρα και ήθελα να μπω στο δωμάτιό μου και να μείνω εκεί. Λέω να σου πω κάτι. Μην μου το κάνεις αυτό, καλή μου. Δεν υπάρχει γυναίκα. Δεν υπάρχει. Και γέλαγε βέβαια όπως πάντα. Ναι, με αυτό το γέλιο το γαργαριστό από την καρδιά. Δεν λέει να σου πω στη Γαλλία.